Γεια σα, παιδιά από το Star Family, και σκεφτήκαμε πώς θα ξεκινήσουμε τα καινούριου τύπου βίντεο στο Star Family, τα οικογενειακά μας βίντεο. Και βρήκαμε την καλύτερη ευκαιρία. Πλησιάζει καθαρά Δευτέρα, πλησιάζει η επέτειος νηστείας και τελειώνουμε αποκριές. Οπότε είμαστε στο καλύτερο timing για να σας δείξουμε ένα φοβερό vlog. Τι ψωνίσαμε για καθαρά Δευτέρα και θαρακοστή. Πήγαμε στα ΜΑΚ και γεμίσαμε 4 τεράστιες τσάντες με όλες τις αγαπημένες μας λιχουδιές. Που έχουμε διαλέξει τα ντελικατέσεν που λατρεύουμε από νηστίσιμα. Και όχι μόνο, έχουμε λίγες μέρες μέχρι την καθαρά Δευτέρα. Θα στα δείξω λοιπόν για να δείτε κι εσείς τι θα ετοιμάσουμε εμείς για να φάμε καθαρά Δευτέρα, να πετάξουμε το χαρταϊδό και να περάσουμε τέλεια. Και εσείς γράψτε μας στα σχόλια τι θα φάτε εσείς. Καμιά ωραία συνταγούλα, κάτι για να μαγειρέψουμε μαζί σας. Κάτι, δώστε μας ιδέες, γιατί αυτή η μέρα κρύβει τις πιο φοβερές συνταγές. Και πολλές περιοχές στην Ελλάδα έχουν πολύ πρωτότυπες συνταγές. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με αυτά που δεν είναι νηστίσιμα. Και πρώτα απ' όλα θα σας δείξω. Προσούτο. Δεν είναι προσούτο. Σιγά, μην πηγαίναμε στα μάτια. Σιγά, είναι προσούτο. Δεν είναι προσούτο. Είναι προσιούτι, λέει. Τι ωραίο vlog καθαρά Δευτέρα. Μαμά το τσακίζει. Πρόσεχε, παιδιά, εντάξει, είναι λίγα πράγματα από αυτά που, λίγα, που δεν κάνει η καθαρά Δευτέρα. Μερικές μοχαρίσκες, χοντρούλες να ψηθούν με βουτυράκι στο τηγάνι. Τα κορίτσια θέλουν μόνο αυτές. Ναι. Δεν τρώνε χοιρινές, η αλήθεια είναι, μοχαρίσκες τρώνε μόνο. Ξεκινάει ο χαμός. Τραπέζι καθαρά Δευτέρα. Χωρίς το παραδοσιακό ρώσικο νηστίσιμο φαγητό με σολομό δεν γίνεται. Σιγά. Σολομός καπνιστός. Όλοι τρώνε σολομό καπνιστό. Ξέρω τώρα τι από πολύ καθαρά Δευτέρα άλλα τρώμε. Τέλος πάντων, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πολύ νόστιμο, οπότε το έχουμε βάλει στην δικιά μας ρουτίνα. Λοιπόν, γαριδούλες. Λοιπόν, αυτές οι γαρίδες έχουν το πιο ωραίο μέγεθο και είναι και καθαρισμένες, λατρεύουμε. Πατατούλες, έτοιμες. Φιλέω το κοτόπουλο, αυτό το πήραμε για μετά. Και πριν την καθαρά Δευτέρα. Λοιπόν, μύδια. Για την αρτιμούλα, παιδιά. Μία συνήθεια μας έμεινε από το Βέλγιο είναι να φτιάχνουμε μύδια. Πολύ καλό. Όχι. Βέβαια υπάρχει και το ελληνικό μύδι, αυτό που φτιάχνουμε την κανητό. Λίγα πήραμε. Πήραμε λίγα ακόμα. Κάτι να έχουμε να φάμε. Θα είμαστε κι εμείς καλυσμένοι, γιαγιάδες, παππούδες. Θα έχουμε, ναι, πολύ κόσμο. Και λίγα καλαμαράκια. Αλλά αυτό που τρελαινόμαστε είναι ένα χταποδάκι. Σίγουρα. Προκυνηστό. Δύο χταποδάκια, το χταπόδι το τσακίζουμε και είναι πολύ πιεζό, αλλά το τσακίζουμε. Να. Σαλαμάκι για τα πρωινά πριν την καθαρά Δευτέρα, πιστεύω για δύο σαντουιτσικά μου φτάνει. Το μετά από εκεί, βλέπετε, τα κρεατικά τα διώχνω από εκεί. Για με, για σένα. Χίλινες μπριζολίτσες, για μένα. Και τσιπουράσκα, η τσιπούρα, η ελληνική, η πελαγίσια, η ωραία. Με το καθαρό το μάτι που σε κοιτάει και βλέπεις την κόρα μέσα. Ο Μαϊκός, με τρόμαξες. Λίγο σολομό ακόμα για τη μαμά. Ναι, το ξέχασα να βγάλω η αλήθεια. Κάτι γαριδούλες ακόμα. Αχ. Για να σας κάνω και εγώ χώρο. Λοιπόν, αυτά είναι τα καλαμάρια που αρέσουν πιο πολύ στα κορίτσια. Εμένα μου αρέσουν τα καλαμάρια, αλλά αυτά οι ροτέλες αρέσουν πάρα πολύ στα κορίτσια. Αυτά μύδια ψάχνεις. Και άλλες γαριδούλες. Σας είπα, δεν είναι με κόσμο. Και δεν είναι για μία μέρα, και είναι και για μετά. Και σουρίμι. Ναι, λοιπόν, μ' αρέσει. Φτιάχνουν σαλάτες, παιδιά. Ένα πράγμα έχω να σας πω, τα θαλασσινά είναι τα πρότιμα. Ποιος προτιμάει θαλασσινά, πατάει like. Αγαπάω τα θαλασσινά, είναι στέλνια. Λοιπόν, εδώ έχουμε και τα φρουτάκια φυσικά. Δεν γινόταν να πάμε για να πάρουμε φρουτάκια. Μπανανίτσες. Πήρα φρούτα. Τι φρούτα? Ψωμάκια. Αλλά αυτά που θέλω να δείξω, εκτός από αυτά που είναι καθημερινά και δεν είναι, είναι οι σαλάτες που μας αρέσουν. Μία γιορίτικη μελιτζάνου σαλάτα, μία ρώσικη. Τώρα θα μου πείτε η μαμά δεν φτιάχνει ρώσικη. Φτιάχνει, αλλά την παίρνει για μέτρο σύγκρισης. Μία Βουδαπέστη που είναι μεγάλη αρρώστια. Η Βουδαπέστη θα πρέπει να απαγορεύεται. Όλυμπος, είναι με πρώτη. Ναι. Τώρα κάποιο φάνο γιαούρτι. Λοιπόν, μου ζήτησε αριάδνη. Μία πυροκαυτερή που δεν είναι στήσιμη, αλλά αρέσει πάρα πολύ στον παπά που δεν νηστεύει. Και φοβερά ένα σκαλβάς με άρωμα βανίλιας που αν θα φτάσει τη Δευτέρα θα είναι θαύμα. Παιδιά! Δεν το πιστεύω, αυτό θα το πάω. Ναι, salted caramel. Μου έκανε και εμένα εντύπωση. Λέω να δοκιμάσουμε. Salted caramel. Σαν γλυκάκι, ναι. Καφεδάκια, γιαουρτάκια, κρέμες γάλακτος και εδώ ερχόμαστε στα φρούτα. Κάτι γλυκό πήρα. Κοίτα τι ωραία. Πιέστηκαν οι φράουλες. Τι έκανες. Τι έχω κάνει. Καταλάβατε γιατί έλεγα να προσέχεις.
Και κοίτα να δεις. Χτυπήθηκε, φράουλες. Ήταν τέλειες. Έσωσα το άλλο. Αυτές. Ναι. Ήταν τέλειες, Παναγιά μου. Έχουν σωθεί. Ήταν τέλειες φράουλες. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε. Αυτά είναι. Θύμισε να. Λωτή. Mm-hmm. Η λωτή είναι φοβερό φρούτο, βασικά. Πολύ ωραία φρούτα. Έχουμε φυσικά και τα αγαπημένα μας αχλαδόμηλα ή μιλοαχλάδια από Κίνα. Μας αρέσουν πάρα πολύ, παιδιά. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει. Είναι απ' έξω ένα χλάδι και σχήμα μήλου. Να σου πω πώς κάνει αυτό. Πώς κάνει. Παιδιά μου, κάνει τρελή εντύπωση. Είναι ακριβά. Πάρα πολύ. Δεν πήρα και πολλά. Είναι 13 ευρώ το κιλό. 13 ευρώ το κιλό. Ναι. Αχλάδια κρυστάλλι τότε. Δεν ξαναπάρουμε. Έχω πάθει σοκ κι εγώ. Δηλαδή αυτά τα 4 κάνουν 5 ευρώ, Παναγιά μου. Ναι. Uh-huh. Και παιδιά, η οικογένειά μας έχει μάθει να τρώει μανιτάρια σαν τρελή. Μιλάμε τα μανιτάρια για μας έχουν γίνει πιο απαραίτητα και από το κρέας. Πλευρότος, παιδιά, πεθαίνουμε. Από τα αγαπημένα μας. Δίνουν και το πλευρό του. Σκόρδο λάδι, αλάτι και στο φούρνο, παιδιά, και τίποτα. 30 λεπτά περίπου, εξαρτάται πόσο δυνατά βάζετε φούρνο και είναι. Και νηστίσιμα. Ναι. Τα ραμοσαλάτα τη φτιάχνει μανούλα. Ναι, δεν υπάρχει, παιδιά. Όλες οι γιαγιάδες πιστεύω φτιάχνουν την καλύτερη τα ραμοσαλάτα που δεν χρειάζεται να αγοράζουμε τίποτα. Όποιος συμφωνεί, πατάει like, είμαι σίγουρη. Τα ραμοσαλάτα τη γιαγιά είναι καλύτερη στον κόσμο όλο. Φιλιά, φιλιά, γιαγιά. Οι φράουλες πάντως αυτές που πήρα είναι απίστευτες, παιδιά. Είναι πάρα πολύ νόστιμες, Παναγιά μου. Και τρέχουν φυσικά, τα σάλια. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να κάνετε και το κυνήγι της λαγάνας. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε που θα πάρουμε λαγάνα φέτος. Έχουμε να γυρίσουμε όλους τους φούρνους της περιοχής, να μυρίσουμε. Η πιο ωραία, η πιο εμφανίσιμη θα έρθει στο τραπέζι μας. Ωραία, σήμερα μετά το σχολείο σου η Αριάννη είχε 7 ώρα. Πήγαμε στο ταχυδρομείο και παρέλαβα αυτό το λιμπιδάκι που έχω παραγγείλει πριν πάρα πολύ καιρό. Ωραία. Λέγεται Jelly Cats και έχει πάρα πολύ γλυκούλικα αρκουδάκια. Πηγαίνετε να δείτε, είναι το πρώτο μου αρκουδάκι από εκεί. Όπως βλέπετε, μπορεί να είναι το νέο μου, η νέα μου επιλογή σε αρκουδάκι, γιατί όπως βλέπετε, αγαπάω το σκουίσι μελό. Οπότε τώρα μπορεί να παραγγείλω σιγά σιγά Jelly Cats, αν μου αρέσει. Και ανυπομονώ πάρα πολύ. Είναι ένα λαγουδάκι με ένα ροζ φόρεμα και είναι κάπως νεράιδα και είναι ο καλύτερο. Και θα είναι η νέα μου κολυμπή. Ωραία, παιδιά, πάμε να ανοίξουμε. Εδώ. Βράφη. Όχι, τι ωραία σακούλα. For the joy of it. Για να δω, να δω. Δεν μπορώ να το ανοίξω. For the joy of it. Jelly Cats London. Ωραία. Ναι, από την Αγγλία είναι τα Jelly Cats. Εδώ τα ήθελα. Πάμε να δούμε. Έτσι είναι όντως. Είναι τέλεια! Είναι τέλεια! Η Άρτεμη το ήθελε πάρα πολύ. Ναι, παιδιά! Δείτε, είναι νεράιδα, παιδιά! Είναι τέλεια! Τους αγαπάω πάρα πολύ. Παιδιά, αναρωτιέμαι πώς να την ονομάσω. Γράψτε κάτω στα σχόλια κάποια ονόματα και εγώ θα διαλέξω κάποιο. Ναι. Και αν μας ρωτάτε πόσο κάνει, δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει αυτό το λαγουδάκι. 50 ευρώ, 50 ευρώ, παιδιά, κάνει. 40. 50 κάνει. 40. Μαζί με delivery 50. Μισό λεπτό έχουμε εδώ πέρα επίσκεψη. Γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, χαρικές. Ναι, αυτό το λαγουδάκι. Αυτό το σκυλάκι είναι το καλύτερο πάντως. Αληθινό. Oh, no, 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 no. Πάω να δω τι έχει η Αριάννη να μας δείξει. Η αλήθεια στάρσε ότι εμείς κάθε μέρα κάνουμε κάποια πράγματα και αν σας ενδιαφέρει και αν σας αρέσει να βλέπετε πράγματα που κάνουμε εμείς καθημερινά, πατήστε like και γράψτε μας στα σχόλια τι θα θέλετε να δείτε και αν να συνεχίζουμε την καθημερινή μας ρουτίνα να δείχνουμε, να κάνουμε το καθημερινό μας vlog, κάποια ενδιαφέρον πράγματα που πιστεύουμε ότι αξίζει να μοιραστούμε μαζί σας. Γράψτε στα σχόλια και πατήστε like. Ήρθε επιτέλους και η δική μου παραγγελία από Nike και τώρα θα την ανοίξω μαζί σας. Τι ωραίο, αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι, ever. Παραγγείλα 2 μπλούζες! Λοιπόν... είναι πολύ ωραίες, είναι μακριμάνικες. Μ' αρέσει και λίγο το oversize το μακριμάνικο. Είναι αυτό εδώ πέρα ροζ χρώμα, εδώ είναι τετράγωνο. Μένα μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και εμένα μ' αρέσει. Ό,τι πρέπει για την άνοιξη. Ναι. Α, πήρες 2, πήρα 2. Έχει και ένα σκούρο μπλε, σαν μαύρο. Ναι, εδώ φαίνεται λίγο ότι είναι μπλε. Μηγιά. Ευχαριστώ πολύ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα. Casual, πολύ ωραίο. Όντως, όντως. Μ' άρεσε πολύ αυτή η μπλούζα, θα τη φορέσω στο σχολείο μου, γενικότερα μου πάει πολύ, πιστεύω. Μ' άρεσε και το neckline, είναι υπέροχη. Και αυτό εδώ το χρώμα μου αρέσει, δεν είχα μακριμάνικο το οποίο ήταν ροζ. Το θεωρώ πανέμορφο, μου πάει πάρα πολύ.
Βέβαια, παιδιά, το πιο σημαντικό είναι η ζεστασιά που έχουμε εμείς όταν καλούμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους, όταν κάνουμε γιορτή με την οικογένειά μας, όταν κάνουμε παππούδες με γιαγιάδες που μπορεί να μοιραστούν την εμπειρία, την παράδοση της γιορτής στα παιδιά μας. Και σας ευχόμαστε για να περάσετε τέλεια την καθαρά Δευτέρα. Θα έχουμε ένα τέλειο τριήμερο, πιστεύω και ο καιρός θα είναι τέλειος. Και σας ευχόμαστε. Να περάσετε κι εσείς τέλεια, να είστε με τους αγαπημένους σας, να περάσετε όμορφα. Και να φάτε τον Αγγλέωρα. Και θέλουμε και να μας γράψετε. Σας αρέσουν αυτά τα βίντεο στο Star Family? Αν σας αρέσουν, υποστηρίξτε μας, γράψτε σχόλια, πατήστε like. Και να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Θα είστε μέρος της οικογένειάς μας και ας τα δείχνουμε όλα. Είστε ήδη, πιστεύω, μέλος της οικογένειάς μας, επειδή τα παιδιά έχουν κάνει σίγουρα εγγραφή στο κανάλι της Αριάννης και της Άρτεμις. Και παρακαλώ, παιδιά, υποστηρίξτε μας να μεγαλώσουμε πάρα πολύ γρήγορα, να μεγαλώσει γρήγορα η οικογένειά μας. Και παρακαλώ, πατήστε εγγραφή. Σίγουρα θα κάνουμε και κάποια giveaway. Λίγο να σας ευθαρρύνουμε να κάνετε εγγραφή ακόμα πιο γρήγορα. Κάτι ωραίο θα βρούμε, πιστεύω. Και όλες τις ανησυχίες μας, όλα μας τα προβλήματα και όλες μας χαρές θα είναι μαζί σας, Star Family. Ναι. Σας χαιρετάμε. Θα τα πούμε στο επόμενο μας βίντεο. Φιλιά. Bye. Bye.